Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γιατί καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Καταφέραμε να επιστρέψουμε την ομάδα εκεί που τους αρμόζει, στην παραπάνω κατηγορία. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές για την μέχρι τώρα πορεία. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, έχουμε άλλη μια αγωνιστική. Να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Ο προθετισμός σε όποια κατηγορία και να είναι, δεν είναι εύκολος. Δεν ήταν ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Πάντα τον πρώτο θέλουν να κερδίσουν όλοι. Το όνομα της κατηγορίας ήταν η Δήμητρα. Όλοι κοιτούσαν να κλέψουν βαθμό ή βαθμούς από τη Δήμητρα. Αλλά πιστεύω ότι δίκαια κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Παίζοντας κατά διαστήματα καλό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, πετυχαίνοντας μεγάλα σκορ και χρησιμοποιώντας και πολλούς μικρούς ηλικία ποδοσφαιριστές, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής και αυτοί. Να συγχαρώ και τον Πλάτανο, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Να του ευχηθώ καλή πορεία στον Μπαράζ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετύχει την άνοδο, γιατί η περιοχή εδώ πέρα, η δικιά μας, χρειάζεται να έχει περισσότερες ομάδες στην αυτοτοπική κατηγορία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχει μείνει ακόμη μια αγωνιστική για το να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχουμε και βγήκαμε πρώτοι στον όμιλό μας, πρωταθλητές στον όμιλό μας. Παίζουμε για το κύπελλο του υπερπρωταθλητή. Διψάμε να πάρουμε τον τίτλο. Εύχομαι με τη βοήθεια των φιλάθλων που τη χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να πάρουμε και τον τίτλο αυτόν και να τους δώσουμε χαρά όπως και το φιλάθλο κόσμο, όπως και στη διοίκηση που έχει κάνει τα πάντα για την φετινή ομάδα. Είναι μια μέρα χαράς για μας. Η επιστροφή μας στην αλφατοπική πλέον και μαθηματικά είναι δεδομένη. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας και στον προπονητή μας. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Εύχομαι στην ομάδα μου να πάρουμε και το πρωτάθλημα στον Μπαράζ. Από εκεί και πέρα, του χρόνου, ελπίζω η ομάδα να είναι αξιόμαχη και πάλι στα σαλόνια της αλφατοπικής. Να είστε καλά.